Άγιον Όρος, το θεοβάδιστο πνευματικό καταφύγιο, ο ολοένα και πιο συχνός προορισμός για τον σύγχρονο άνθρωπο, ο οποίος εξουθενωμένος από την αλλίωση των ηθών και των πνευματικών αξιών, αναζητά να βρει κοντά σε αγιασμένες μορφές που γίναν σκεύη εκλογής της Θείας Χάριτος, λύσεις και απαντήσεις σε προσωπικά, υπαρξιακά, καθώς και κέρια ερωτήματα που αφορούν την πορεία της πατρίδας μας, αλλά και ολόκληρης της ανθρωπότητας στους έσχατους αυτούς καιρούς που διανύουμε. Μία τέτοια αγιασμένη μορφή ήταν ο σύγχρονος εθναπόστολος του γένους, ο Άγιος Παΐσιος, ο Αγιορείτης, η φήμη του οποίου εξαπλώθηκε ταχύτατα σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Οικουμένης. Το κελί του δε, στην Παναγούδα, έγινε προορισμός για εκατοντάδες χιλιάδες προσκυνητές ανά τον κόσμο, καθώς υπήρξε μέγιστος ασυρματιστής του Θεού. Άγιος Παΐσιος, η κάρτα του πολίτη, οι νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες, το προήμιο του σφραγίσματος του Αντιχρίστου. Να κρατήσετε τις παλιές ταυτότητες και να ξεσηκωθείτε αν θελήσουν να σας δώσουν τέτοια ταυτότητα. Να μην την πάρετε, γιατί αυτή θα έχει σχέση με το σφράγισμα. Ταυτότητα θα πει ότι ταυτίζεσαι, αντιπροσωπεύει δηλαδή αυτό που είσαι. Αυτή την κάρτα δεν θα την πάρουμε, γιατί όποιος την πάρει δεν θα γλιτώσει το σφράγισμα που ακολουθεί. Γι' αυτήν αξίζει και στα βουνά να φύγουμε, αν χρειαστεί. Γιατί θα το κάνουμε για την αγάπη του Χριστού και θα έχουμε πάνω μας τη χάρη Του. Είναι σημαντική η μαρτυρία του ιερομονάχου πατρός Γρηγορίου Παπασωτηρίου, πνευματικού του Ιερού Ησυχαστηρίου Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής. Ο μακαριστός γέροντας Παΐσιος, σε σχετική συζήτηση που είχα μαζί του, μου ανέφερε τα εξής αποκαλυπτικά και λίαν διαφωτιστικά για τις ημέρες μας. «Θα σας δίνουν κάρτες για να σας συνηθίσουν με αυτές». Όταν όμως κάποτε τα συγκεντρώσουν όλα, εννοούσε ταυτότητα, διαβατήριο, κάρτα υγείας, δίπλωμα οδηγήσεως κλπ. Σε μια κάρτα, αυτήν να μην την πάρετε, γιατί αυτή θα έχει σχέση με το σφράγισμα. Να που τώρα πραγματοποιούνται οι λόγοι του με την κάρτα του πολίτη. Μαρτυρία κυρίου Μανώλα Κωνσταντίνου, υπαλλήλου της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα. Τον Ιούλιο του 2000, μαζί με τον θεολόγο κύριο Παπανικολάου Βασίλειο, επισκέφτηκα τον γέροντα Αθανάσιο Μυτιλιναίο στο στόμιο Λάρισας. Μετά τη Θεία Λειτουργία, μείναμε να πάρουμε την ευχή του γέροντα, όπως και πολλοί άλλος κόσμος. Ήμασταν οι τελευταίοι.
Ο κύριος Παπανικολάου ήξερε προσωπικά τον πατέρα Θανάσιο και μας σύστησε. Αφού γνωριστήκαμε, του απίθυνα μια ερώτηση που με απασχολούσε ιδιαίτερα. «Πάτερ», του είπα, «θα ήθελα να μου πείτε για αυτή την περιβόητη κάρτα ασφάλισης για την οποία γίνεται λόγος και που ξεκίνησε να αποστέλλετε και στα σπίτια». «Δεν σας ενημέρωσαν στην ενορία σας σχετικά?» με ρώτησε. «Όχι», απάντησα. Τότε ο γέροντας μας είπε, «αυτές τις απλές κάρτες που μας στέλνουν και μας προωθούν διαρκώς μπορούμε κατ' οικονομία να τις πάρουμε, γιατί πρέπει να ζήσουμε. Αλλιώς δεν θα μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στην καθημερινότητα. Αυτοί όμως θα μας στείλουν και μια έξυπνη κάρτα που θα αντικαταστήσει τις προηγούμενες. Νομίζουν, άραγε, ότι είναι πιο έξυπνοι από εμάς τους χριστιανούς και ότι δεν ξέρουμε τι κρύβεται από πίσω. Αυτή την έξυπνη κάρτα δεν θα την παραλάβουμε. Γι' αυτήν αξίζει και στα βουνά να φύγουμε, αν χρειαστεί. Γιατί θα το κάνουμε για την αγάπη του Χριστού και θα έχουμε πάνω μας τη χάρη Του. Όσο για την επιβίωση, να μην ανησυχείτε, γιατί είναι μέρημνα του Θεού. Αυτή την κάρτα δεν θα την πάρουμε, γιατί όποιος την πάρει δεν θα γλιτώσει το σφράγισμα που ακολουθεί». Μαρτυρία κυρίου Κουρτέση Χρήστου, συνταξιούχου της ΔΕΗ, στη Κοζάνη. Γνώρισα το γέροντα Παΐσιο το 1985. Όταν τον συνάντησα, με ρώτησε, χωρίς να με γνωρίζει, για τον πνευματικό μου, «Τι κάνει ο πατήρ Νεόφυτος?» «Καλά είναι, γέροντα», το απάντησα. Ήταν κι άλλοι προσκυνητές, περί τα 10 άτομα όλοι μαζί, και καθίσαμε στα κούτσουρα. Τότε ο γέροντας πήγε μέσα στο κελί του και μας έφερε την ταυτότητα ενός Ελληνοαμερικανού. Στο πάνω μέρος είχε τον γραμματό κώδικα και από κάτω τη φωτογραφία. Μας την έδειξε και μας είπε, «Να κρατήσετε τις παλιές ταυτότητες και να ξεσηκωθείτε αν θελήσουν να σας δώσουν τέτοια ταυτότητα. Ταυτότητα θα πει ότι ταυτίζεσαι. Αντιπροσωπεύει δηλαδή αυτό που είσαι». Μαρτυρία κυρίου Ζησόπουλου Σοφοκλή, συνταξιούχου στρατιωτικού υπαλλήλου στη Θεσσαλονίκη. Το 1986 ρώτησα κάποια στιγμή το γέροντα αν θα έπρεπε να δεχθούμε τις νέες ταυτότητες. Μου απάντησε χαρακτηριστικά ότι θα προσπαθήσουν πολλές φορές να μας τις δώσουν, αλλά τελικά δεν θα προλάβουν, γιατί θα ξεσπάσει πόλεμος.